Θα αναφερθούμε σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει στο χωριό Λίσταρους, στους πρόποδες των Αστερουσίων, στη Νότια Κρήτη, με επίκεντρο βέβαια τα έντομα. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Αλέξανδρος Σταματάκης, Διευθυντής Ερευνητικής Ομάδας στο Ινστιτούτο Θεωρητικών Σπουδών της Χαϊδελβέργης και τακτικός βέβαια καθηγητής Πολυτεχνείου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σταματάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το βασικό. Τι θα βρεθεί στο επίκεντρο? Έκανα εγώ ένα πρόλογο. Ανέφερα ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν τα έντομα, τα οποία αποτελούν βέβαια από τους πλέον κρίσιμους δείκτες για την βιοποικιλότητα και την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Σωστά? Αυτό είναι σωστό, γιατί χωρίς τα έντομα ο πλανήτης μας θα ήταν έρημος. Οπότε τα έντομα αυτά καθ' αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, αλλά και για τη γεωργία. Ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι η Μέσαρά, που εμείς είμαστε στη μετάβαση μεταξύ των αστερουσίων, ουσιαστικά στη μεταβατική ζώνη μεταξύ αστερουσίων και της Μέσαράς. Οπότε αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι καταρχήν να απαντήσουμε σε ένα βασικό βιολογικό ερώτημα του τι είναι εκεί, να μάθουμε δηλαδή να κάνουμε μια καταγραφή των εντόμων της περιοχής. Καταγραφή εντόμων περιοχής. Με στόχο να καταγραφούν να καταγραφούν κάποια στοιχεία και να προκύψουν κάποια συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν σε ποιους τομείς? Κοιτάξτε, καταρχήν θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε αν υπάρχουν κάποια σπάνια είδη εντόμων ή κάποια είδη εντόμων που δεν γνωρίζαμε ότι ζουν στην περιοχή, τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να προστατευτούν. Και δεύτερον, αρχίζουμε με ένα πολύ βασικό πράγμα με την καταγραφή, γιατί τα έντομα εδώ στην περιοχή μας, τα αστερούσια, δεν έχουν μελετηθεί. Και να πω και ότι οι συνάδελφοι στη Γερμανία είναι ενθουσιασμένοι ότι το ξεκινήσαμε αυτό, γιατί μου έγραφε ο συνάδελφος σήμερα ότι στη Γερμανία τα έχουμε μετρήσει όλα, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να καταλάβουμε και τι γίνεται εδώ στη Νότια Ευρώπη. Και σε δεύτερο βαθμό, μετά μπορούμε, αν το άλλο πράγμα που προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα είναι αν αυτός ο τύπος των παγίδων μπορεί να λειτουργήσει εδώ στην Κρήτη υπό διαφορετικές συνθήκες, και σε ένα δεύτερο βήμα μετά να στήσουμε και άλλες παγίδες, ούτως ώστε να κάνουμε περαιτέρω μετρήσεις σε διαφορετικά υψόμετρα, σε ελαιώνες με και χωρίς βιοποικιλότητα, δηλαδή σε καθαρούς και λίγο πιο χαώδεις ελαιώνες, ας το πούμε έτσι, που έχουν και άλλα φυτά που δεν τα καθαρίζουμε. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή αρχικά κάνουμε πρώτα μία καταγραφή, να δούμε τι υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση να οδηγηθείτε μπροστά σε μία έκπληξη για σας, σε κάποιο είδος εντόμου που δεν περιμένετε να το βρείτε μπροστά σας? Κοιτάξτε, εγώ καθηγητής πληροφορικής είμαι. Απλά έχω τις επαφές με τους βιολόγους και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτό το έργο. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα με τους συναδέλφους βιολόγους μπορούμε κάλλιστα να βρούμε κάποιο είδος ή που δεν γνωρίζαμε ή και κάποιο καινούριο είδος, υπόειδος, λόγω του ότι εδώ στην Κρήτη, ειδικά λόγω του ανάγλυφου του νησιού, έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά μικροκλίματα και μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος? Το πρόγραμμα θα διαρκέσει ακριβώς ένα χρόνο, ούτως ώστε να καλύψουμε όλο το χρόνο κλιματολογικά και ενδεχομένως να το επεκτείνουμε και λίγο, αλλά είναι για ένα χρόνο από πριν 2 εβδομάδες που ξεκινήσαμε. Μάλιστα, έχουν τοποθετηθεί λοιπόν οι παγίδες? Έχουν τοποθετηθεί, άρχισε η λειτουργία τους και θα διαρκέσει ένα χρόνο τώρα. Πριν 2 εβδομάδες θέσαμε σε λειτουργία. Η συμμετοχή τώρα της τοπικής κοινωνίας ή της ερευνητικών ομάδων της Κρήτης, πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν στην όλη προσπάθεια, στο εγχείρημά σας? Κοιτάξτε, βέβαια, από παλιά είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι όλοι και τους γνωρίζω χρόνια. Επιπλέον, νομίζω το έργο που ξεκινήσαμε τώρα είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, επειδή εμπλέκονται τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού μας ενεργά
στο στήσιμο των παγίδων και στο, στην συλλογή των δειγμάτων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε κάνουμε επιστήμη με τους πολίτες ή με τα μέλη του συλλόγου μας. Και το άλλο, το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι έχουμε προσκαλέσει προς το παρόν όλα τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Φεστού, να έρθουν και να επισκεφτούν τις παγίδες και να μάθουν κάτι για την βιοποικιλότητα των εντόμων, που είναι τόσο σημαντική για όλους μας. Είτε είμαστε αγρότες, είτε είμαστε επιστήμονες. Μάλιστα. Η πορεία, φαντάζομαι, του προγράμματος θα μελετηθεί κατά τη διάρκεια του έτους από συνεργάτες σας, σωστά? Αυτό, ναι, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα στείλουμε τα δείγματα στη Γερμανία για ανάλυση. Οπότε από τη μία θα γίνει μία μορφολογική ανάλυση ή αναγνώριση των εντόμων, δηλαδή τα κοιτάμε και προσπαθούμε να τα ταυτοποιήσουμε. Και από την άλλη θα κάνουμε και ανάλυση DNA πάλι για ταυτοποίηση των ειδών που θα συλλέξουμε. Αλλά ουσιαστικά η μεγάλη ανάλυση, η καταγραφή, κάποια δημοσίευση θα γίνει στο τέλος του χρόνου, όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία για όλες τις εποχές του χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.